Στην αγρίδα μικρούλα ρε. Τράβηγμα για μικρή. Όπω, φαντάζομαι μεγάλη. Καλά τώρα. Πανέμορφο ψάρι. Έχουμε έρθει στο Άστρος, βρήκαμε ένα ρέμα, βασικά λιμνάζον είναι, δεν χύνεται στη θάλασσα το νερό, αλλά θα δοκιμάσουμε πως έχει τίποτα απ' έξω. Έχω και τη στολή. Είναι από τα λίγα μέρη σήμερα που δεν φυσάνε. Να το, για να δούμε τι ήταν αυτό. Μπορεί να μην είναι λαβράκι. Δεν έχω ξανάρθει εδώ για ψάρεμα, οπότε δεν ξέρω και τι ψάρια έχει. Αλλά τραβάει. Μπα, όχι, αυτό δεν είναι λαβράκι, παιδιά. Κάτι άλλο είναι. Ελπίζω να το βγάλω για να δούμε τι είναι. Είναι ζαργάνα είναι. Σαν μητερό το είδα. Δεν σαν είναι λούτσος. Τέτοια ώρα. Παίζει να είναι λούτσος τελικά. Αχ, γιατί δεν πήρα την απόχη μου. Παιδιά, πάρτε την απόχη σας. Δεν πειράζει, εντάξει, είμαι... Ευτυχώς είμαι 5 μέτρα από την ακτή. Λαβράκι μου. Πόσο δυνατό είναι, περίεργο μου, με κάνει εντύπωση. Δεν τραβιέται με τίποτα. Όπως δεν είναι. Το βγάλω σιγά σιγά προς το έξω. Τι είναι, τα λαβράκια του Άστρους είναι πιο δυνατά. Δεν απλά έχει πιάσει περίεργα. Να δούμε.
Παίζει να είναι το πρώτο μου, το πρώτο μου γοφάρι άμα το βγάλω. Λέγαμε για γοφάρια. Την απόγειο δυστυχώς την έχω αφήσει στο αυτοκίνητο. Λέω, τώρα δεν προλαβαίνουμε. Ας μέχρι να πας. Είναι το πρώτο μου γοφάρι αυτό. Ωραία. Δεν πήδαγε πάντως πολύ έξω από το νερό, όπως το περίμενα. Λοιπόν. Θα δούμε πώς θα το βγάλουμε τώρα, επειδή κάπως έχει πιαστεί περίεργα. Καλό, ε! Καλό! Καλό και πρώτο γοφάρι και καλό μέγεθος.